ακόμα και αν ήταν λίγο δυνατό, ελάχιστα πιο δυνατή. Τιέντσε για το ρόλε. Και πάλι ο Καμερουνέζος, ο Πλατέλας. Θυμίζω το συντριπτικό ποσοστό του παιδικής ομάδα δεν είναι καλά εκτελεσμένο. Έδειξε ο Ματσούκα σε πρώτο χρόνο και ο Τιέντσε κρατάει όμορφα για να μοιράσει μπροστά. Τιέντσε, Ματσούκας, 3-4-3. Έχασε καθαρά, έπεσε πάνω στον Πλέγα που έκοψε με κάποιο τρόπο. Ξανά ο Ιωνικός. Τον αντιπαλό τον Πλατέλα στον αέρα, Τιέντσε. Γκοτσίγο. Ρόλε. Αλλάζει ωραία στο Ματσούκα. Είναι μόνος μες στην περιοχή. Ματσούκα η τρίπλα στο δεξί. Διώχνει ο Κουτζαβασίλης. Γκολ. Εξακολουθεί να έχει ανάλογο ποσοστό τώρα. Μετά από ένα δεκάλεπτο. Επίσης αυτό το σκηνικό με το πιθανό 3-4-3 του Ιωνικού με τρεις στην άμυνα, δηλαδή ο Γκοτσούλιας. Κατά δεύτερο λόγο το πώς θα διαχειριστούν δύναμη, ταχύτητα, πίεση στον Τιέντσε. Την ψυχολογία με το μέρος του με βάση το στόρα αποτέλεσμα. Μπαλιά για τον Παπαγεωργίου. Η ομάδα των Χανίων. Τιέντσε κερδισμένος από τα λάθη στα μετόπισθεν. Ο Αργεντινός, Τιέντσε. Πλατέλας, τσιμπάει. Αφωνομαχία, διώχνει ο Ματσούκας πάνω στον Τιέντσε. Απελευθερώνει για Παπαγεωργίου. Δημήτρη Διαμαντόπουλου και δεν θα τον έχει και αντίπαλο στα υπόλοιπα λεπτά. Ρόλε, αλλά δεν το έχει καταφέρει για να φτάσει η μπάλα κάποια στιγμή στον Κάστρο. Κάνει παιχνίδι από πλάγια, συγκλίνει τώρα, αλλά δεν κράτησε πολύ. Τιέντσε. Για τον Πλατέλα μπροστά. Τιέντσε κερδισμένος. Γκοτσούλιας. Τιέντσε. Μπροστά για τον Πλατέλα του Ιωνικού προς την επίθεσή του. Τιέντσε. Κάτω η μπα. Προτιμά ο τερματοφύλακας των Χανίων Κουτσαβασίλης να διώξει απλώς και έτσι ξανάρχεται η κατοχή στον Ιωνικό. Τιέντσε. Απελβάλλει κάτω για τον Τιέντσε. Και την τεχνική του Μασένα και κυρίως την ικανότητα του Βασιλόγιαννη. Τιέντσε βάζει αυτή τη διεκδίκηση λοιπόν. Ο Κοτσούλιας θα βγει για λίγο. Εκτός γραμμών. Κας κερδίζοντα την μπάλα. Δεν βγήκε ο Μπουργάνης, ήταν μακριά. Ο Τιέντσε δεν μπορεί να κάνει το σουτ. Διστάζει κλεισμένος στους χώρους εκεί από τους αμυντικούς του Καραϊσκάκη. Ματσούκας και πάλι μπαίνει στην περιοχή. Βλέπει τον Τιέντσε. Τώρα ο Τιέντσε θα κάνει το σούτ. Αποκρούει ο Μπουργάνης. Η πρώτη καλή φάση. Καλή στιγμή για τον Ιωνικό. Στο ένα το λεπτό. Να απομακρύνει η Παπαγεωργίου. Η κατοχή διατηρείται για τον Ιωνικό. Με Ματσούκα, Ρόλε, Παπαγεωργίου από την αριστερή πλευρά. Πλατέλας κερδίζει πάλι Τιέντσε, Φαζός που θέλει να υποδεχτεί ο Κύριας, είναι αυτός που παίρνει με το κεφάλι σε καλύτερη θέση, κατεβάζει ωραία ο Τιέντσε, κρατάει μπάλα παρά την πίεση, Κύριας θέλει να ελευθερώσει την εντολή. Εκτελέσει το φάουλ, Τιέντσε είναι εκεί με το κεφάλι, Πλατέλας και Ρόλε. Πλατέλας βρίσκεται στο έδαφος από την παρέμβαση του Δερμιτζάκη. Ματσούκας δεν μπορεί. Και Τιέντσε. Ετοιμάζονται και δύο αλλαγές. Θεολόγου μακριά. Εκκληνοκύριας. Τιέντσε κατεβάζει. Ρόλε και Πλατέλας. Τέλας. Κύριας και Τιέντσε. Πλατέλας κάνει κούρσα από Παπαγεωργίου. Πιέζουν σαφώς ψηλότερα οι παίκτες
του Καραϊσκάκη. Ματίας Κάστρο με τον Θεό. Μουστάκης βρίσκει. Ο Πλατέλας. Τιεντσέ. Κος Καραϊσκάκης με τον γκολ του Ματίας Κάστρο από το 48. Τιεντσέ. Γκοτσούλιας κατεβάζει για Τιεντσέ. Μουστάκης ανοίγεται. Ματίας, πες με Μουστάκη. Τιεντσέ και Ματσούκας. Φυσικά θα αλλάξει επιθετικά κάτι στην ομάδα του ο Γιάννης Μάγκος. Δεν μπορεί να περάσει πιο πίσω. Ο Σινκ ξανακερδίζει την κατοχή. Γκοτσούλιας και Τιεντσέ για να αλλάξει πλευρά. Ωραία για τον Μουστάκη. Μουστάκης και Τιεντσέ. Τιεντσέ. Κάνει κίνηση ο Παπαγεωργίου. Ο Σεργοτέλης για να συνεχίσει ο Ιωνικός την πίεση. Τιεντσέ με τον Μουστάκη μπροστά του, κλείνεται και από τον Τιεντσέ. Καλή δουλειά του Καμερουνέζου στο σημερινό παιχνίδι. Προωθεί για τον Ταμπάς, επαναφέρει. Άντζελο Παγεωργίου, το τράβηγμα του Χατζη. Τιεντσέ κερδίζει ώρα. Κάνει το βολέ. Ο Τιεντσέ είναι εκεί, ο Ματσούκας. Περισσότερες φορές και από τα άκρα αλλά και κάθετα με καλή κυκλοφορία να βγουν σε θέση βολής μπροστά στον Μπουργάνη. Δεν έχει κάποιο στήριγμα να αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στο Τιεντσέ. Στο Τιεντσέ που απέκρουσε ο Μπουργάνη στο ένα το λεπτό. Και Τιεντσέ. Κάθετα για τον Κάστρο. Μουστάκης επαναφέρει, Τιεντσέ. Σας εδώ. Έχει 4 γκολ, είναι πρώτο σκόρερ συνολικά τη Super League 2. Καλή στιγμή αυτές οι σέντρες που βρίσκουν τον Αργεντινό. Ματίας Κάστρο ξεμαρκά. Περασικά και επαναφέρει με βολέ. Τιεντσέ. Με τον Ματσούκα μπροστά του, περνάει για το Χατζηδήμα, όχι καλά. Τιεντσέ έκοψε. Άκης δεν δίνει στον Πλατέλα, συγκλίνει. Είναι ο Τιεντσέ για βοήθεια εκεί, παίρνει την μπάλα ο Καμερουνέζο. Κρύα μέρα για όλη την Αττική, για όλη την Ελλάδα, χειμωνιάτικη. Νησιονό νερό να πέφτει στην ύπη. Πλατέλας για τον Τιεντσέ που έχει χώρο. Έχει ανοιχτεί και ο Ματσούκας. Τιεντσέ. Διακρίνουμε και τον Βασίλη Σούλη, ο οποίος ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί από τους κοκκινόμαυρους, αλλά είναι καθαρά τυπικό. Θα αποτελέσει ακόμα μια μεταγραφή για την ομάδα του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Βασίλη Σούλης που επιστρέφει στην ομάδα της Πάτρας. Τη στιγμή έχει δώσει 3 φιλικά παιχνίδια. Κέρδισε στο πρώτο τον Ατρόμητο Χιλιομοδίου Μηνικού, οι οποίες νομίζω ήταν καλές. Και το σουτ του Ρόλε και η κεφαλιά αυτή του Κάστρο. Μας πει λοιπόν άλλα προς τον Μπάντροβιτς. Ο Μπάντροβιτς στην μεγάλη περιοχή θα χάσει από τον Κίνο, ο οποίος πήγε δυνατά εκεί και έκλεψε καθαρά. Και ο Κουϊρουκί, κλασική φάση θα έλεγα, ο Ποσταμόπουλος δείχνει πως παρά το ύψος του είναι ιδιαίτερα αλτικός. Και απέναντι σε Ρουκίδη, αλλά θα κοντράρει και θα απομακρυνθεί σε χώρο που κινείται ο Δημήτρης Ανάκογλου, που θα χάσει από το Τιέντσε. Τιέντσε, ο Ανάκογλου. Νικητές οι παίκτες του Ιωνικού από αυτές τις κόντρες. Άνοιγμα στα αριστερά στον Σινγκ. Σωστά. Και να έχεις το κορμί σου σωστά και να πάει το πόδι σου όπως πρέπει στην μπάλα. Αλλά σίγουρα ήταν μια αρκετά καλή στιγμή για την Παναχαϊκή. Η πρώτη καλό σημείο. Αν ο Παπαδόπουλος ξεκινούσε λίγο πιο νωρίς την κούρσα του, αριστερό η μπάλα θα κοντράρει στο Φαζό. Τιέντσε απομακρύνει σε χώρο που κινείται ο Ρόλε. Θέλει να βρει τον Κουϊρουκίδη. Κουϊρουκίδη. Και είναι και δύο ομάδες οι οποίες είναι αρκετά ενισχυμένες και η Παναχαϊκή έχει αποκτήσει πολύ έμπειρους παίκτες. Που σίγουρα μπορούν να αντέξουν. Τον ίδιο δρόμο ακολούθησε και ο Θήμιος Αργυρόπουλος μαζί του το καλοκαίρι, που επίσης επέστρεψε. Ενώ, όπως είπα και νωρίτερα στη μετάδοση, ο Βασίλης Σούλης είναι επίσης ένας από τους ποδοσφαιριστές που με τον πρόεδρο των Κοκκινόμαυρων, τον κύριο Μπάρλο, να βοηθά για ακόμα μια φορά στην ενίσχυση της ομάδας.
Μάλιστα ο Ζωάο έκανε και προπόνηση τη φετινή περίοδο. Από εκεί και πέρα στενοχώρια να το πω στον Ιωνικό για το, και μια απογοήτευση για το γκολ που δέχτηκε η ομάδα τους. Αλλά... 45 λεπτό. Σταμόπουλος, ο Τιέντσε. Ο Ρόλε. Κάστρο. Που θα ασκάσει στο κεφάλι του Μουστάκη. Τιέντσε για τον Μουστάκη. Ο Μουστάκης θέλει να βρει τον Κουϊρουκίδη στο χώρο δεξιά. Ο όμορφο τάκλιν καθαρό του Βέλικο Μπάντροβιτς, του Μαυροβούνιου αχάφ της Παναχαϊκής. Ο Ρόλε τώρα. Γεμάτο πρωτάθλημα. Σίγουρα ένας παίκτης που θα βοηθήσει τον Ιωνικό. Φουρλάνος τώρα. Ανοίγει η αριστερά για τον Σινκ. Ο Τιέντσε στη μεσαία γραμμή. Θα κάνει την παλιά. Εκεί όπου ο Σταμόπουλος δείχνει να ελέγχει. Πιέζει ο Τσερούτη. Παραλίγο να κλέψει εκεί. Συνεχίζει το μαρκαρισμά του. Ο Τιέντσε. Ο Αραβίδης. Μπάλα πιο πίσω τώρα στον Πάνο που διεκδικεί με τον Τιέντσε στη μεσαία γραμμή. Παίζεται λέει ο Καδάς για αυτή τη μονομαχία με το κεφάλι για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος δέχεται ένα μαρκάρισμα από τον Τιέντσε. Ο διαιτητής Καδάς θα σφυρίξει το φάουλ.